Πριν μόνο τα τελευταία, τα τρία τελευταία φιλικά έχουμε πάει πάρα πολύ καλά και εννοώ με τις δύο ομάδες της κατηγορίας μας, φιλικά, το Καναλάκι και τα δύο παιδιά με την Κέρκυρα. Θεωρώ ότι ήταν ένα δυνατό τεστ για μια ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας και με παίχτες πιο γυμνασμένους, πιο έμπειρους. Θεωρώ ότι ήμασταν όμως πειθαρχημένοι. Θέλουμε όμως δουλειά. Κυρία στα τρεξίματά μας, γιατί μην ξεχνάτε ότι τρεις-τέσσερις παίχτες από τους πιο έμπειρους έχουν έρθει την τελευταία στιγμή, τις τελευταίες 10 μέρες. Και προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε βελτίωση και κύρια να μην μας επηρεάζουν τα αποτελέσματα με την Κέρκυρα. Γιατί θεωρώ ότι το πρωτάθλημα θα έχει άλλη δυναμική, θα έχει πίεση βαθμολογική και θα πρέπει να τα αποξέρθουμε. Να δουλέψουμε, να συνεχίσουμε για να αποτυχούμε το στόχο. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό ναι, αλλά θεωρώ ότι κάθε παιχνίδι έχει την ιδιαιτερότητά του και ανάλογα την ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού θα παίζουν και ανάλογοι παίκτες. Εκείνο όμως που θα ήθελα και με προβλημάτισε ήταν ένα δυνατό φιλικό με την Κέρκυρα, αλλά δεν είδα τη συμπαράσταση του κόσμου σε αυτή την προσπάθεια της ομάδος και κυρία της διοίκησης. Θεωρώ ότι κάθε ομάδα που μια ομάδα όταν χτίζεται θέλει υπομονή. Θέλει δουλειά από την πλευρά τη δική μας και θέλει υπομονή και από τον φιλάθλο κόσμο. Και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Αυτοί που έχουν υπομονή και δουλεύουν, θεωρώ ότι στο τέλος θα είναι κερδισμένοι. Και μια δήλωση για την κλήρωση που έγινε πρώτος αντίπαλος. Και θεωρώ ότι είναι μια καλή ομάδα με φιλοδοξίες από ό,τι γράφεται στον τύπο και από τις πληροφορίες που έχουμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν λέει τίποτα. Αυτοί θα έχουν το άγχος, παίζουν στο γήπεδό τους. Εμείς θα πάμε, αν έχουμε την πειθαρχία αυτή που είχαμε και την αγωνιστικότητα στα δύο παιχνίδια με την Κέρκυρα. Αν όχι όλο το 90 λεπτό, αλλά τουλάχιστον στο χρονικό διάστημα που είχαμε τις δυνάμεις που έπρεπε, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Αλλά ακόμη. Σας είπα πριν, όταν χτίζεται μια ομάδα από την αρχή, θέλει υπομονή. Από όλους. Καλή χρονιά να έχουμε από άποψη υγείας προσοριστέ και από εκεί και πέρα όλα θα γίνουν.